Παίζω 7.30, ε. Εσύ παίζεις 7.30 τη Δευτέρα. Όχι, Κυριακή. Εγώ είμαι 9, σου λέω Δευτέρα. Παίζει ο Παναθηναϊκός. Με τον Όφη Λεωφόρο. Α, μάλιστα. Λοιπόν, πέρασε και το παιχνίδι με την Βιγιαρεάλ το βράδυ της Πέμπτης. Να πούμε... Τι έγινε, παιδιά. Ο Νίκος Αθανασίου. Οκ. Ωραίο ήταν αυτό. Με προλογίζει κάποιος άλλος έξω από το στούντιο. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε και τυπικά και μαθηματικά από την συνέχεια του Europa League. Κάτι το οποίο θα συνέβαινε και σε πολύ μεγάλο βαθμό ακόμα και αν νικούσε στην Villarreal. Οι δύο ήττες από την Ρεν ήταν καταδικαστικές για την συνέχεια του τριφυλιού στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω δίδαξε πολλά πράγματα στον Παναθηναϊκό, εκτός από τον εκνευρισμό που πάντα δημιουργείται σε αυτές τις περιπτώσεις όταν το σκόρ είναι 3-0 στο 47 χωρίς ο αντίπαλος να σου έχει επιβληθεί, χωρίς η Villarreal να έχει κυριαρχήσει. Μέσα σε ένα πεντάλεπτο από το 29 μέχρι το 34 οι Ισπανοί καθάρισαν το μάτς και εκεί που ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο και λες μήπως δούμε ένα διαφορετικό έργο, μήπως ο Παναθηναϊκός βάλει ένα γκολ μειώσει και γίνει κάτι διαφορετικό, κάνει ο Αράο το μεγάλο λάθος σε εκείνο το σημείο, πουλάει την κατοχή 3-0 στο 47 και εκεί που ο Παναθηναϊκός είναι στα όρια του αγωνιστικού διασυρμού κατάφερε να βγάλει μια αντίδραση, να μειώσει σε 3-2, να φτάσει και μια επαφή μακριά από την ισοφάριση, αλλά νομίζω ότι okay, είναι σημαντική αντίδραση, κυρίως για ψυχολογικούς λόγους, γιατί είναι διαφορετικό να επιστρέφεις στην Αθήνα το βράδυ της Παρασκευής και να έχεις να παίξεις Κυριακή με τον Όφη και να έχεις χάσει 3-4 ή 5-0, και είναι διαφορετικό να έχεις βγάλει μια αντίδραση, να έχεις χάσει με 3-2, αλλά είναι σημαντικό μόνο από ψυχολογικής πλευράς, γιατί νομίζω είναι πιο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό να διορθώσει τα λάθη του, λάθη επαναλαμβανόμενα, λάθη και ομαδικά, λάθη και ατομικά. Αν δεν κάνω λάθος, και όπως τα μέτρησα χτες, το ατομικό λάθος του Αράου είναι το έκτο χοντρό λάθος που κάνει παίκτης του Παναθηναϊκού φέτος. Ναι, το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα λαθών. Ναι, χωρίς λάθη δεν μπαίνουν γκολ, αλλά εδώ μιλάμε για διαφορετικά λάθη, για πάρα πολύ μεγάλα λάθη, για λάθη ένα τεχνικό επίπεδο. Έτσι, έκανε ένα τέτοιο Αράο. Έχει κάνει δύο τις τελευταίες αγωνιστικές ο Μπρινιόλι. Στο ξεκίνημα τη σεζόν έχει κάνει ένα ο Γετβάη στην Πορτογαλία. Έχει κάνει ένα διπλό λάθος ο Χουάνκαρ στον ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Και γενικά ο Παναθηναϊκός αυτά τα μεγάλα του ατομικά λάθη τα πληρώνει πάρα πολύ ακριβά. Που δεν τα είχε συνήθως τα προηγούμενα δύο χρόνια. Ισχύει. Γινόντουσαν αρκετά λάθη ατομικά στο πρώτο εξάμηνο του Γιωβάνοβιτς. Για 1,5 χρόνο ηρεμήσαμε. Επέστρεψαν πάλι. Εντάξει, okay, μπορεί να συμβεί, αλλά πρέπει να βρεθεί μία λύση για να σταματήσουν αυτά γιατί έχουν κοστίσει πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό. Όσον αφορά τώρα το Europa League, τελευταία αγωνιστική ο Παναθηναϊκός κοντά στη Μακάμπη, θα θέλει μόνο ισοπαλία για να προκριθεί. Ό,τι και να κάνει η Μακάμπη και στο μάτς. Ναι. Το λιγότερο ισοπαλία. Για να προκριθεί και να κερδίσει, θα πρέπει να νικήσει με 5-0. Γιατί το κριτήριο νόημα που μας πιάνει με τη Μακάμπη στην ισοβαθμία είναι η διαφορά τερμάτων σε όλο τον όμιλο. Άρα με ισοπαλία περνάει. Οπότε με ισοπαλία περνάει. Όπως ο Ολυμπιακός στην ίδια περίπτωση. Αυτό. Και όλοι με χει περνάνε. Όλοι με χει περνάνε. Και αυτό βλέπω να αρχίζει. Και με νίκη πώς θα με διόρθωνε. Ξεκάθαρα. Μόνο με ισοπαλία. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το μάτς. Βέβαια, μέχρι τότε προέχει φυσικά. Έχουμε διαγωνιστικές. Το αυριανό παιχνίδι με τον Όφη στη Λεωφόρο και γενικά. Νομίζω ότι μετά από αυτές τις δύο συνεχόμενες εκτός έδρας είδες για τον Παναθηναϊκό είναι κομβικό, σημαντικό να ολοκληρώσει το 2023 με ένα 5-5, να νικήσει τη Μακάμπη και φυσικά να κάνει το 4-4 στο ελληνικό πρωτάθλημα για να παραμείνει στην κορυφή, να κάνει γιορτές ως πρώτος στη βαθμολογία. Είναι τέσσερα παιχνίδια τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν δύσκολα, πάντα θεωρητικά. Έτσι δηλαδή για παράδειγμα ο Παναθηναϊκός παίζει με τον Όφη στη Λεωφόρο. Στη συνέχεια πηγαίνει στο Περιστέρι, έχει να παίξει στο Βόλο και ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του για το 2023 εντός έδρας με τον Πας Γιάννενα. Αυτά τα παιχνίδια μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός στη σεζόν τα καθαρίζει και μάλιστα με πιστικό τρόπο. Οπότε θα πρέπει να κάνει αυτό το 4-4 όπως και δίποτε. Αλλά η αρχή θα πρέπει να γίνει αύριο το βράδυ κόντρα στον Όφη σε ένα παιχνίδι που δεδομένα θα δούμε κάποιες αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Δεν νομίζω να είναι παραπάνω από 4-5. Μόνο, ξέρετε, εκτίμηση μπορώ να κάνω. Δεν έχει δείξει κάτι. Χθες το βράδυ επέστρεψε η ομάδα από την Ισπανία. Ίσως να επιστρέψει ο Λοντίγκιν κάτω από τα δοκάρια, γιατί αυτά τα μάτς του πρωταθλήματος έχει επιλέξει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να του τα δίνει. Εξάλλου, την στήριξη του προπονητή στον Πρινιόλι την έδειξε στο παιχνίδι με την Βιγιαρεάλ, όπου τον ξεκίνησε και παρά τα τρία γκολ που δέχθηκε,
σε κανένα από αυτά φυσικά δεν φέρει ευθύνη. Κατάφερε να βγάλει το μάτς με 4-5 πολύ σημαντικές επεμβάσεις και σε μία την τριπλή επέμβαση στο 90. Νομίζω είναι μία επέμβαση που του δίνει πολύ καλύτερη ψυχολογία εν ώψη της συνέχειας. Οπότε αν επιστρέψει ο Λοντίνγκιν κάτω από τα δοκάρια θα έχει να κάνει με τελείως διαφορετικούς λόγους από αυτούς που για παράδειγμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ομογενής τερματοφύλακας στο μάτς της Ισπανίας. Αριστερά βλέπω επιστροφή του Χουάνκαρ στο αρχικό σχήμα και γενικά ο Μλαντένοβιτς στο ανασταλτικό κομμάτι δεν ήταν καλός, καθόλου καλός στα παιχνίδια που χρησιμοποιήθηκε. Δεξιά ίσως δούμε τον Κότσιρα αντί του Βαγιανίδη. Στο κέντρο της άμυνας ο Σέγκεφελτ είναι ο μόνος σίγουρος. Το πιο πιθανό είναι να επιστρέψει ο Γετβάη στο αρχικό σχήμα και έπειτα στη μεσαία γραμμή να γυρίσει ο Αράο μαζί με τον Βιλένα, ο οποίος επιτέλους έκανε ένα καλό παιχνίδι κόντρα στη Βιγιαρεάλ, έχοντας και την πάρα πολύ όμορφη παλιά στον γκολ του Ιωαννίδη, αυτή την assist στο δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού. Οπότε Αράο, Βιλένα και ίσως ο Τζούρισιτς στο 10, γιατί έχει πάρει πολλά συνεχόμενα παιχνίδια ο Μπερνάρτ. Στην κορυφή της επίθεσης, okay, δεν το συζητάμε καν, θα είναι ο Ιωαννίδης. Δεξιά λογικά ο Παλάσιος και αριστερά παίζει τη θέση ανάμεσα στον Βέρμπιτς και τον Άιτορ. Μέχρι στιγμή στη χρονιά αλλά και στην περσινή σεζόν πρωταθλητισμού ο Παναθηναϊκός μετά από κακά αποτελέσματα, μετά από ήττες έβγαζε αντίδραση, έκτιζε σερί τα οποία το επέτρεπαν να παραμένει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και το ίδιο νομίζω θα θελήσει να κάνει και αύριο το βράδυ κόντρα στον Όφι. Βραζιλιάνος πώς πάει φέτος? Βραζιλιάνος ο Μπερνάρντ. Καλύτερα από πέρσι. Πολύ καλύτερα. Καλά δεν πάει. Καλύτερα από πέρσι, αλλά δεν μπορείς να πεις. Όχι, για τα λεφτά που. Δυόμιση το χρόνο. Όχι, ναι. Είναι ακραίο το ποσό. Δεν μπορείς να πεις Παναγία μου, τι σεζόν δεν κάνει. Δεν κάνει τη διαφορά που λέει. Ποια διαφορά, τη διαφορά την ποσό έχει κάνει σε κάποια παιχνίδια. Δεν είναι δεν κάνει αυτό που κάνει ο Φορτούνης στον Ολυμπιακό φέτος. Ναι, κατάλαβα. Αλλά αυτό περιμένει. Αυτό περιμένει. Αυτό θα έπρεπε να κάνει. Αυτό που κάνει ο Τζούμπερ στην ΑΕΚ. Όχι μόνο ο Μπερνάρντ. Ένας ποδοσφαιριστής όταν πληρώνεται 2,5 εκατομμύρια σε ένα συνολικό budget που είναι πρέπει να στα 20 κοντά. Στην Ελλάδα αυτό. Εννοείται. Είναι νομίζω να υπάρχει συμβόλαιο. Όχι, δεν υπάρχει. Όταν λοιπόν έχει ένας ποδοσφαιριστής που πληρώνεται με 2,5 εκατομμύρια, περιμένει να κάνει παπάδες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παπάδες δεν κάνει. Αλλά σε σχέση με πέρσι είναι πολύ καλύτερο. Σίγουρα. Η προσαρμογή έχει βοηθήσει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο να το πούμε. Είναι μια ενδιάμεση κατάσταση. Ναι, κατάλαβα. Ο Μπερνάρντ. Αυτά δεν υπάρχει κάτι άλλο.